καταρχήν τι είναι αυτά που κρατάτε από το σημερινό φιλικό, έτσι πως είδατε την ομάδα. Κοιτάξτε, εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ όσον αφορά το να μην κάνουμε λάθη παιδιάστικα. Δυστυχώς σήμερα πάλι τα κάναμε, αλλά σημασία έχει ότι η ομάδα τα παλεύει τα παιχνίδια. Βέβαια όχι όσο θα ήθελα εγώ, γιατί μπορούμε αυτό το παιχνίδι να το κερδίσουμε σήμερα εμείς. Αν και είχαμε μια ομάδα πιο έτοιμη, πιο έμπειρη, μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Και εκεί τρελαίνομαι εγώ. Είχαμε τις ευκαιρίες, μπορούσαμε να το και να ισοφαρίσουμε και να προηγηθούμε κιόλας. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κρατήσουμε τα λάθη αυτά που γίνονται για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, γιατί εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο είναι πρωτόγνωρο για τα παιδιά, είναι πολύ κουρασμένα. Αλλά εγώ θέλω να δω το τι μπορούν να κάνουν όταν είναι κουρασμένα και τα μυαλά τους, εκτός από τα πόδια τους. Είμαι ευχαριστημένος. Στο πρώτο τουσάλεπτο, τέταρτο, που η ομάδα δεν μπήκε καλά, πού το αποδίδεται αυτό? Ήταν απειρία, ήταν λάθος σκέψη, τι ακριβώς έφτιαξε? Εντάξτε, υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν ξαναπαίξει με αυτούς. Σαν αντιπάλους, δεν έχουν παίξει σε τέτοια γήπεδα, δεν έχουν κάνει πράγματα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και θα παίξουμε μεγάλες ομάδες. Και εμείς πρέπει να τους βάλουμε στη φωτιά, να είναι παρωτοκαπνισμένοι από τώρα. Και αυτό κάνουμε. Οπότε Αυγούστου είναι μακριά ή κοντά, το επίσημο παιχνίδι δηλαδή. Δεν ανησυχώ για την ομάδα. Εγώ δουλεύουμε πάρα πολύ και θα τα πάρουμε αυτά που δίνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο να δώσουμε πράγματα τα οποία τα δουλεύουμε καθημερινά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είμαστε φρέσκοι, δεν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Αλλά θα είμαστε τότε που πρέπει. Η ομάδα ήταν καλή σήμερα, έτσι. Είπατε όμως ότι έλειπε λίγο η εμπειρία για να πάρει και το παιχνίδι. Είναι κάτι που αποκτάτε με νέα πρόσωπα, με αυτούς που λείπουν? Δεν είπα εγώ ότι δεν έχουμε εμπειρία. Δεν έχουμε εμπειρία τέτοιων αγώνων. Αποκτήσανε τα παιδιά σήμερα εμπειρία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παίξαμε με ομάδες οι οποίες είναι πρώτη φορά παίζουν τα παιδιά αυτά και για μένα είναι ικανοποιητικό αυτό που μου δείχνουν, αυτό που κάνουν, αυτό που προσπαθούν να δώσουν μέσα στο γήπεδο. Αυτή είναι η εικόνα. Θα πρέπει να περιμένουν και άλλους παίκτες? Πώς το βλέπετε εσείς? Τι μπορείτε να πείτε στον κόσμο? Εγώ στον κόσμο το μόνο που έχω να πω είναι να είναι ήσυχος. Γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ και πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε καλά.